και να υποδεχτούμε τον Νίκο Παπανικολάου, τον συνεργάτη της εκπομπής, τον κλινικό ψυχολόγο. Νίκο, αν θες κάθεσαι, όρθιος, ό,τι θες εσύ. Τι προτιμάς? Καλησπέρα. Όρθιος. Όρθιος. Αφού το αλλάξαμε φέτος, ας το διατηρήσουμε. Ακριβώς, ας το διατηρήσουμε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε τη γεροντική κατάθλιψη. Έχουμε τη γεροντική κατάθλιψη. Σωστά. Έχουμε τη γεροντική κατάθλιψη. Και κάποιες ψυχολογικές προεκτάσεις. Και κάποιες ψυχολογικές προεκτάσεις. Η οποία γεροντική κατάθλιψη, ξέρεις, θα έλεγα και ότι είναι και η πλέον λιγότερο μελετημένη μορφή κατάθλιψης ουσιαστικά και από εμάς τους λεγόμενους ειδικούς. Μελετημένη γιατί? Τη θεωρείτε κατά κάποιο τρόπο φυσιολογική? Όχι, δεν τη θεωρούμε ή τη θεωρούσαν φυσιολογική μέχρι κάποιο σημείο, αλλά ξέρεις, σαφέστατα οι έρευνες πολλές φορές δυστυχώς χρηματοδοτούνται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι λίγοι χρηματοδοτούν έρευνες οι οποίες έχουν να κάνουν από εκεί και πέρα, μάλιστα με την τρίτη ηλικία, σαφέστατα. Τρίτη ηλικία η οποία ξεκινά. Τρίτη ηλικία η οποία ξεκινάει από 65 πλέον χρονών, φτάνουμε τέταρτη ηλικία από 85 χρονών, 80-85 ναι. χρονών και κάποιοι έχουν μιλήσει τελευταία, βλέπω, και ακόμα και για πέμπτη ηλικία ουσιαστικά. Για αυτούς οι οποίοι πλησιάζουν ή φλερτάρουν τον αιώνα, ουσιαστικά, σαφέστατα, αυτούς τους λίγους οι οποίοι φλερτάρουν τον αιώνα. Εμείς ασχοληθούμε σήμερα από την τρίτη ηλικία και. Θα ασχοληθούμε ουσιαστικά από την τρίτη ηλικία. Από τα 65, από τα 65 και μετέπειτα. Και ουσιαστικά, όπου εκεί σαφέστατα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ίσως και έχουν χτυπηθεί εντός εισαγωγικών πολύ περισσότερο σε σχέση με την πανδημία. Αυτή την πανδημία η οποία έχει ενσκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί απώλεια εισοδήματος, ναι. απώλεια κοινωνικής θέσης, αυτή την κοινωνική θέση, το στάτους το οποίο είχαν μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και απώλεια ενός ενεργητικού έτσι, κοινωνικού ρόλου τον οποίο είχαν μέχρι τώρα. Σαφέστατα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δεχθεί, αν το θέλεις, το άγχος της ζωής ή έχουν φορτωθεί το άγχος της ζωής. Και έρχεται η πανδημία και έρχεται η πανδημία, η οποία δυσκολεύει σαφώς ακόμα περισσότερο τα προβλήματα. Η ψυχολογική επιβάρυνση των ηλικιωμένων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες. Στην πανδημία τώρα. Στην πανδημία αυτός ο ένας χρόνος τι έχει δείξει, Νίκο? Ξέρεις, ενώ περιμέναμε αρχικά, και εδώ είναι το περίεργο, ενώ περιμέναμε αρχικά να είναι μεγαλύτερη η ψυχολογική επιβάρυνση των ηλικιωμένων, ναι. μάλλον φαίνεται ότι δεν είναι μεγαλύτερη τελικά. Μάλλον φαίνεται ότι προσαρμόστηκαν καλύτερα, μάλλον φαίνεται ότι περιορίστηκαν καλύτερα και μάλλον φαίνεται ότι έχουν μπει καλύτερα σε αυτές τις νέες συνθήκες, έχουν υπακούσει καλύτερα. Έστω και αν υπάρχει μια μικρή μερίδα, οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι ζουν μόνοι τους, οι οποίοι είτε διαζευμένοι είτε ζουν μόνοι τους, ναι. οι οποίοι έχουν πενθήσει κάποιο πρόσωπο της ζωής τους, κάποιο το σύντροφο ή τη σύντροφό τους. Και πρακτικά είναι και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αντιμετωπίσει χειρότερα την πανδημία σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Ωστόσο, ακόμα, Νίκο, οι έρευνες και οι μελέτες είναι εν εξελίξει ουσιαστικά αυτές που λέμε. Μάλλον, ωστόσο, φαίνεται ότι αντιδρούν καλύτερα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε σε κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την Ελληνική Γεροντολογική και Γεριατρική Εταιρεία, σωστά? Ακριβώς. Οι οποίοι λοιπόν μιλάμε για κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν και μιλούν τώρα για τα συμπτώματα που υποδηλώνουν τη γεροντική κατάθλιψη. Πρώτον, μιλούμε για σημαντική αλλαγή στην όρεξη και στο φαγητό που συνοδεύεται είτε από αύξηση βάρους είτε από αισθητή μείωση του βάρους. Κυρίως στους ηλικιωμένους, μιλάμε για αισθητή μείωση του βάρους συνήθως και όχι για αύξηση του βάρους. Το δεύτερο είναι σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου, οι οποίες μιλάμε για ανήσυχο ύπνο, για υπνία ή ακόμα για υπερυπνία ή ακόμα και για υπνηλία, διακεκομένο ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνήθως ο ύπνος ή η αϊπνία σημαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή, ο ηλικιωμένος ξυπνάει κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, Νίκο, 4-5 η ώρα περίπου το πρωί, και από εκεί και πέρα δυσκολεύεται να ξανακοιμηθεί. Δεν έχει αϊπνία πρωτοπαθή, δηλαδή δεν δυσκολεύεται να κοιμηθεί κατευθείαν μόλις θα πέσει στο κρεβάτι. Το τρίτο είναι μείωση της ευχαρίστησης που αντλεί ο ηλικιωμένος από δραστηριότητες οι οποίες παλιότερα τον ικανοποιούσαν. Σαφέστατα, τώρα δεν έχει χαρά. Ο παππούς, η γιαγιά δεν γελάει πλέον, αυτό το οποίο λέμε. Αίσθημα συνεχούς και ανεξήγητης κόπωσης το οποίο υπάρχει, σωματικής κόπωσης το οποίο υπάρχει, η ψυχολογική δηλαδή κόπωση, με κάποιο τρόπο μεταφράζεται, γίνεται σωματική κόπωση. Αίσθημα, το επόμενο είναι αίσθημα του ότι δεν αξίζει ως άνθρωπος. Επίμονο αίσθημα ανυμπόρειας, το οποίο έρχεται καθημερινά, η κόπωση την οποία λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή επίσης το ότι δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα τα οποία τα έκανα μέχρι τώρα. Αυτό το επόμενο, το 7, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τους ηλικιωμένους, αυτό έχει να κάνει λιγότερο με τους ηλικιωμένους, αλλά με κάποια μικρή μερίδα των ηλικιωμένων έχει να κάνει. Σκέψη ενοχής και προσωπικής ευθύνης. Συνήθως η ενοχή και η προσωπική ευθύνη αφορά συνήθως τις μικρότερες ηλικίες μαζί με την κατάθλιψη. Το 8 είναι αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχή, συνεχή αναβλητικότητα στη λήψη των διαφόρων αποφάσεων τις οποίες πρέπει να πάρουν, δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να τα μιλήσουν, να τα πάρουν για σήμερα τελικά, το μεταθέτουν για το μέλλον. Ναι. Το επόμενο και το αρκετά επικίνδυνο, ξέρεις, είναι αυτοκτονικός ιδεασμός. Αν θα προσπαθούσαμε, Νίκο, να περιγράψουμε τον υψηλού ρίσκου
ασθενή ο οποίος μπορεί να δώσει πετυχημένη αυτοκτονία είναι ο δυτικός, αυτός δηλαδή ο οποίος κατοικεί στο δυτικό κόσμο. Και αυτό είναι μια σημαντική διαφορά, γιατί ξέρεις, στο δυτικό κόσμο ο ηλικιωμένος γενικότερα λαμβάνει την καλή έτσι, αναγνώριση, στον ανατολικό συγγνώμη, κόσμο, λαμβάνει την καλή αναγνώριση από όλους τους υπόλοιπους. Αντιθέτως, το δυτικό δεν την βλέπει. Το επόμενο είναι το αλκοόλ, να έχει σχέση δηλαδή με το αλκοόλ ουσιαστικά ο ηλικιωμένος, να είναι μόνος του, να έχει πενθήσει και επίσης να έχει μια επισφαλή σωματική υγεία, η οποία μεταφράζεται σε μια επισφαλή ψυχική υγεία. Αυτός ο ηλικιωμένος είναι ο υψηλού ρίσκου ηλικιωμένος, ο οποίος μπορεί να δώσει αυτοκτονία. Και τέλος, απώλεια του ενδιαφέροντος για να ασχολείται με τα εγγόνια του, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος έδινε χαρά, πολύ μεγάλη χαρά στον ηλικιωμένο και τώρα πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί δηλαδή να κάνει αυτό το οποίο έκανε μέχρι πρότινος. Το επόμενο, αν μιλήσουμε για παράγοντες επικινδυνότητας για τη γεροντική κατάθλιψη, ο πρώτος παράγοντας είναι οι γενετικοί παράγοντες. Σαφέστατα υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, έστω και αν στους ηλικιωμένους μάλλον φαίνεται ότι η γενετική προδιάθεση δεν παίζει το σημαίνοντα ρόλο, όπως στις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, γενικότερα στις πολύ μικρότερες ηλικίες, μάλλον η γενετική προδιάθεση παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Το δεύτερο είναι επίδραση της σωματικής ασθένειας και αδυναμίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από ένα στρεσογόνο παράγοντα, από μια σωματική ασθένεια, από αδυναμία, ένας άνθρωπος ο οποίος το βιώνει πάρα πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι βλέπει τις φυσικές του δυνάμεις να πέφτουν σιγά-σιγά. Παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με την προσωπικότητα, τελείως διαφορετικά αντιδρά ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξωστρεφής, κοινωνικός, προσαρμοστικός στις καινούργιες συνθήκες που δεν έχω πλέον δουλειά. Ή ξέρεις, υπάρχει ένας πολύ ωραίος όρος ο οποίος χρησιμοποιείται τελευταία, ο γεροντοκράτης. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσαρμοστεί πολύ καλά και προχωράει και είναι τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πολύ προσαρμοσμένος στις καινούργιες συνθήκες. Σε αντίθεση με το γεροντοφοβικό. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται την καινούργια κατάσταση, δεν προσαρμόζεται τόσο καλά και αν το θέλεις είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν περιγράφει τόσο καλά και δεν εκφράζει τόσο καλά τα συναισθήματά του. Ένας άλλος πολύ ωραίος όρος ο οποίος υπάρχει, ελληνικός όρος, ο οποίος έχει γίνει πλέον παγκόσμιος και ο οποίος μπήκε από τον ψυχίατρο Συφνέο το 1977, είναι ο όρος αλεξιθυμικός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματά του. Συνήθως οι ηλικιωμένοι, γεροντοφοβικοί ηλικιωμένοι όπως λέγαμε, είναι αυτοί που δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματά τους. Και επίσης κοινωνιοδημογραφικοί παράγοντες, δηλαδή παράγοντες οι οποίοι αφορούν πάρα πολύ τις καταστάσεις τις οποίες έχει ζήσει ο ηλικιωμένος. Μόρφωση, οικογενειακή κατάσταση, απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και ούτω καθεξής. Αν πάμε τώρα στον τρίτο πίνακα και μιλήσουμε για μύθους και αλήθειες για την γεροντική κατάθλιψη. Πρώτος μύθος ο οποίος υπάρχει. Είναι φυσικό να αναπτύσσει κατάθλιψη κανείς όταν γερνάει. Κάτι το οποίο το πιστεύαμε μέχρι τώρα, ενώ είναι ένας μύθος. Η αλήθεια είναι αντιθέτως ότι η κατάθλιψη είναι ψυχική νόσος και όχι επακόλουθο της γέρασης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή γέρασα, τελικά θα δώσω κατάθλιψη. Επόμενος μύθος είναι ότι οι ηλικιωμένοι μοιραία παθαίνουν κατάθλιψη επειδή έχουν επισφαλή υγεία. Σαφέστατα δεν παθαίνουν κατάθλιψη επειδή έχουν επισφαλή υγεία. Αν μπορέσουν και αντιμετωπίσουν το σωματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ καλά και θα βγουν αλόβητοι στον ψυχικό τομέα τουλάχιστον από αυτή την δύσκολη δοκιμασία. Στην πλειοψηφία λοιπόν των περιπτώσεων δεν είναι η σωματική πάθηση που προκαλεί την κατάθλιψη, αλλά μάλλον το αντίθετο. Δηλαδή η κατάθλιψη μάλλον μπορεί να προκαλέσει να επιδεινώσει ήδη μια προϋπάρχουσα. Πολύ σωστά, ακριβώς σωματική κατάσταση. Ο επόμενος μύθος είναι αναμενόμενο να αναπτύσσουν ηλικιωμένη κατάθλιψη αφού βλέπουν τους συγγενείς και τους φίλους τους να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον. Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι μετά την παρέλευση ενός έτους, ο υγιής ηλικιωμένος βρίσκει νέες πηγές ψυχοκοινωνικής στήριξης και μαθαίνει να ξαναχαίρεται τις μικροχαρές της ζωής. Δηλαδή, στο ένα έτος, συνήθως ο ηλικιωμένος προσαρμόζεται καλά και μπορεί να συνεχίσει να ζει καλά και ποιοτικά, έστω και αν έχει χάσει ένα προσφυλές του πρόσωπο. Ναι. Νομίζω ότι επόμενο είναι ότι μύθος, όσο οι ηλικιωμένοι έχουν καλή φυσική υγεία και δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, δεν έχουν κανένα λόγο να πάθουν κατάθλιψη. Δηλαδή, η σωματική υγεία σημαίνει ότι δεν παθαίνω και κατάθλιψη? Όχι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι η κατάθλιψη είναι βιολογική νόσος και όχι μόνο ψυχική νόσος. Και ουσιαστικά αυτές είναι οι μύθοι και οι αλήθειες οι οποίοι υπάρχουν. Υπάρχει και μια επόμενος μύθος, ότι οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα στην κατάθλιψη των ηλικιωμένων. Ενώ αντιθέτως η αλήθεια είναι ότι όλες οι παρεμβάσεις παρουσιάζουν θετικά και αρνητικά σημεία. Και εδώ θα ήθελα χαρακτηριστικά να περιγράψω τον ηλικιωμένο, ο οποίος θα καθίσει και θα περιγράψει αυτό που ζούσε μέχρι τώρα, θα περιγράψει το παρελθόν. Θα ζήσει πολλές φορές ο ίδιος το παρελθόν
περιγράφοντάς το. Άρα λοιπόν είναι ένας ηλικιωμένος ο οποίος εκείνη τη στιγμή κάνει εντός εισαγωγικών βεβαίως μπορούμε να πούμε γιατί η ψυχοθεραπεία είναι κάτι διαφορετικό, τη δική του ψυχοθεραπεία και ως ένα σημείο αισθάνεται καλύτερα. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλες οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις τελικά βοηθούν τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία μπορεί να φαίνεται δύσκολη, κακή, όπως ένα συνέστημα το οποίο δεν είναι και τόσο χαρούμενο και τόσο θετικό. Και ο περίγυρος, η οικογένεια παίζει καθοριστικό σαφέστατα ρόλο. Και ο περίγυρος, η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Και στην ρόλο. Αντιμετώπιση. Στην αντιμετώπιση, σαφέστατα δεν χρειάζεται περιθωριοποίηση. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία τουλάχιστον μέχρι τώρα λειτουργεί καλά, έχει ενσωματώσει καλά τον ηλικιωμένο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο περίγυρος το ότι ο ηλικιωμένος, όταν αρχίζει να μην χαίρεται πλέον όλες αυτές τις μικροχαρές της ζωής, μάλλον έχει πέσει στα νύχια της κατάθλιψης και άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να αποτανθεί σε κάποιο ειδικό της ψυχικής συνήθως, υγείας βέβαια, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Λανθασμένα βάζουμε στο περιθώριο τη νέα γενιά και όχι τους ηλικιωμένους στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, βεβαίως. Βεβαίως, ισχύει πάρα πολλές φορές το ότι λανθασμένα βάζουμε... Στιγματίζουμε τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους, δεν τους δίνουμε το περιθώριο να εκφραστούν. Ακριβώς. Ακριβώς. Όσο έχουν κατάθλιψη, εννοείς ουσιαστικά. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, σαφέστατα. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει. Ίσως ξέρεις, η κατάθλιψη ήταν και μια νόσος η οποία ήταν παρεξηγημένη μέχρι πρότινος τουλάχιστον. Νομίζω ότι ολοένα και περισσότερος κόσμος περιγράφει το ότι και εγώ έχω περάσει από αυτό και νομίζω ότι να περιγράφουμε κάτι ότι είναι τόσο παρεξηγημένο τη στιγμή κατά την οποία στα δίχτυα της έχουν πέσει αυτή τη στιγμή περίπου ή λίγο πάνω από το 10% του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδος. Ή αν το θέλεις στους ηλικιωμένους, αυτά τα ποσοστά μεγαλώνουν και φτάνουν μέχρι και το 20%. Νομίζω ότι είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, Νίκο. Μάλιστα.